αγρόνιγόρασα, ζεύγη βοών πέντε ηγόρασα, γυναίκα έγημα. Τι είναι όλα αυτά, αγαπητοί αδελφοί? Είναι προφάσεις. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι αναγκαιότατο για τη σωτηρία μας. Κανένας άνθρωπος δεν βρίσκεται στον κόσμο ο οποίος δεν βρίσκει ή δεν μπορεί να βρει κάποια πρόφαση για τις αμαρτίες του, λέγει ο περίφημος ιεροκήρυκας Νικηφόρος Θεοτόκης. Ο ένας προφασίζεται κάτι, ο άλλος κάτι άλλο, και έτσι καθένας προφασιζόμενος κοιμάται ήσυχος στον βυθό της αμαρτίας του και αμελεί την ψυχική του σωτηρία. Το σημερινό Ευαγγέλιο αρπάζει από το στόμα του καθενός την πρόφαση και δείχνει ότι ο Θεός οργίζεται κατά των προφασιζομένων και διδάσκει φανερά ότι οι προφάσεις κατακρίνουν, καταδικάζουν εκείνους οι οποίοι τις προβάλλουν. Τι λέγει ο Κύριος? «Λέγω γαρ ημίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσεται αίμου του δείπνου». Κανένας από εκείνους που κάλεσα δεν θα γευτεί το δείπνο μου. Ποιο είναι το δείπνο? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι η μετοχή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ο μυστικός δείπνος, η Θεία Λειτουργία που προσφέρεται καθημερινά. Πόσοι όμως προφασίζονται προφάσεις εν αμαρτίες? Όλοι οι χριστιανοί είμαστε κεκλειμένοι από τον Θεό να γευθούμε αυτό το επουράνιο δείπνο, να γίνουμε μέτοχοι και συγκοινωνοί της Βασιλείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό το μαρτυρίο ο Απόστολος λέγοντας στην πρώτη προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στον ένατο στίχο: «Πιστός ο Θεός, διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών». Είναι αξιόπιστος, είναι αληθινός ο Θεός, δια του οποίου έχουμε όλοι κληθεί εις κοινωνία με τον Υιόν Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Κάθε ημέρα μας προσκαλεί ο Θεός σε μετάνοια, άλλοτε με το στόμα των προφητών, λέγοντας, όπως λέγει στον προφήτη Ζαχαρία, «Επιστρέψατε προς με», λέγει Κύριος των δυνάμεων, «και επιστραφήσουμε προς ημάς», λέγει Κύριος των δυνάμεων. «Επιστρέψτε σε μένα και εγώ θα επιστρέψω προς εσάς». Και άλλοτε πάλι διαμέσου των αποστολικών λόγων, λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, «Αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός». Και άλλοτε ο ίδιος ο Κύριος μας καλεί, «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, ελάτε κοντά σε μένα όλοι εσείς που έχετε κουραστεί και είστε φορτωμένοι από το δυσβάστακτο φορτίο της αμαρτίας και των παθών». Και μας υπόσχεται ότι θα μας χαρίσει την αιώνια ανάπαυση. Καγώ αναπαύσω ημάς. Αλλά είναι προϋπόθεση να αφήσουμε τα έργα του σκότους και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, όπως ακούσαμε προηγουμένως τον Απόστολο. Τι απαντούμε εμείς σε όλα αυτά? Εμείς πολλές φορές ή σαν κουφοί καθόλου δεν ακούμε την πρόσκληση, ή σαν μωρή, ανόητη δηλαδή, το θεωρούμε ως τίποτε. Όσες φορές εισέλθει ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μας και ξυπνήσει τον έλεγχο της συνειδήσεως, εμείς την ησυχάζουμε με τις προφάσεις. Έως πότε, λέει η συνείδηση στον πλεονέκτηκε φιλοκτήμονα, έως πότε τόσες φροντίδες και κόποι για τους αγρούς, για τις οικοδομές, για τα πρόσκαιρα κτήματα? Έως πότε θα είσαι προσιλωμένος στα υγιεινά και στα φθαρτά και θα αμελείς τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής σου?
αύριο πεθαίνεις. Τα πράγματα τα οποία τόσο πολύ κοπίασες για να συγκεντρώσεις, άλλος θα τα κληρονομήσει ή θα τα αρπάξει και εσύ δεν θα έχεις καμιά ωφέλεια από αυτά. Σήκω επάνω, αποτείναξε την πλάνη που σε έχει περικυκλώσει. Πάψε από τον θόρυβο των θορύβων. Πρόσελθες τον Κύριο που σε προσκαλεί, τον Ιησού Χριστό, και περπάτα το δρόμο της αρετής. Αυτά λέει η συνείδηση. Και τι απαντάει ο Φιλοκτήμων και Φιλόηλος? Αγόρασα, λέει, αγρό. Αυτός έχει ανάγκη της επισκέψεώς μου. Φυτεύω αμπελώνα. Αυτός ζητάει την επιστασία μου. Οικοδομώ οικία. Η οικοδομή αρπάζει την προσοχή μου. Εκείνο το πράγμα είναι απαραίτητο για να στολίσω το σπίτι μου. Αυτό είναι αναγκαίο. Το χρειάζομαι στη δουλειά μου. Αυτό για τα ρούχα μου. Αυτό για τις ανάγκες μου. Όλα αυτά εχμαλωτίζουν το νου μου. Έτσι δεν μπορώ στο παρόν, προς το παρόν, να προσηλώσω το νου μου στο Θεό. Α, μάται, έτσι αποκρίνεσαι προς το Θεό, ο οποίος με τη συνείδησή σου σε συμβουλεύει και σε ελέγχει και σε προσκαλεί στην αιώνια βασιλεία Του. Ελπίζεις άραγε αυτές οι προφάσεις σου να σε δικαιολογούν μπροστά στο Θεό που σε προσκαλεί, πλανάζε. Η απόφαση κατά των προφασιζομένων είναι γραμμένη. Λέγω γάρ ημίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Κανένας δεν θα γευθεί το δείπνο από αυτούς που προφασίστηκαν προφάσεις εν αμαρτίες και δεν ήρθαν. Μας προσκαλεί ο μονογενής Υιός του Θεού στην νηστεία. Μας διδάσκει και τον τρόπο. Λέει, όταν νηστεύεις, να αλήφεις το κεφάλι σου και το πρόσωπό σου να ανοίβεις, για να μην φαίνεσαι στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Μας προσκαλεί ο φιλάνθρωπος Κύριος στην προσευχή και μας διδάσκει και τα λόγια που πρέπει να λέμε, το Πάτερ ημών. Και ο κυλιόδουλος και λέμαργος, τι λέει? Δεν μπορώ να νηστέψω, γιατί είμαι άρρωστος. Εάν δεν φάω μια μέρα, δυνατίζω και γίνομαι ακίνητος και άχρηστος. Τα νηστίσιμα φαγητά μου βλάπτουν την υγεία. Ο ιατρός διόρισε σε μένα δίαιτα. Αυτά λέει ο κυλιόδουλος. Και έπειτα τι κάνει? Ετοιμάζει αυροδίαιτα τραπέζια, γεμάτα με κάθε είδους φαγητών και ποτών, και τρώγει παραπάνω από το μέτρο και πίνει μέχρι μέθης με τους φίλους του. Και έτσι αυτός δέχεται το κάλεσμα του Θεού και τιμά τις μέρες της νηστείας. Και ο ανευλαβής και ράθυμος που τον καλεί ο Θεός στην προσευχή και στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Λειτουργία, τι λέει? Τόσες ώρες να μένω στην Εκκλησία δεν μπορώ. Νηστάζω, μελαγχολώ, ατονώ, αποκάμνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτά λέει. Και έπειτα χάνει τόσες και τόσες ώρες στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στα θέατρα, στους χορούς και επιμένει να παίζει μέρα και νύχτα και να ασχολείται με μάτια πράγματα. Α, πεπλανημένε, έτσι αποκρίνεσαι στον Παντοκράτορα, ο οποίος σε προσκαλεί στην απόλαυση της αιώνιας βασιλείας του, και έπειτα αναπάβεσαι και νομίζεις ότι αυτές σου οι προφάσεις σε δικαιώνουν μπροστά του. Ας μην πλανόμαθα. Η αγάπη, η απόφαση είναι, έχει ήδη ληφθεί. Λέγω γάρ ημίν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Τα μαλακά ενδύματα, τα απαλά στρώματα, τα άσεμνα θεάματα, τα αισχρά ακούσματα, οι γαργαλιστικές ευωδίες, τα πολυκαρκευμένα φαγητά, τα ενοπνευματώδη ποτά, οι ειδονές των αισθήσεων, οι σκανδαλώδεις συναναστροφές, η τόση, λέγω, επιμέλεια της σαρκός, η οποία μάλιστα αυτές τις ημέρες τις γιορταστικές φτάνει στα ύψη. Όλα αυτά τι κάνουν?
τίποτα άλλο παραγεννούν φλογοφόρες επιθυμίες, οι οποίες μας καταποντίζουν στον βορβορώδη βυθό των ρυπαρών σαρκικών αμαρτημάτων. Ο Θεός, θέλοντας να μας απαλλάξει, μας προσκαλεί με την αποστολική φωνή και μας λέει: «Ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και της σαρκός πρόνοιαν μη πείστε εις επιθυμίας. Να ντυθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε για τις σαρκικές επιθυμίες». Τι απαντούν σε αυτά οι φιλόσαρκοι? «Α, εμείς δεν μπορούμε. Έτσι ζήσαμε και συνηθίσαμε». «Α, μάταιοι και πεπλανημένοι, αυτά αποκρίνεστε στο δεσπότη της κτήσεως που σας προσκαλεί στην απόλαυση της αιωνίου του βασιλείας και νομίζετε ότι οι προφάσεις αυτές σας δικαιώνουν ενώπιον του? Όχι, λέγω γαριμήν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου». Λέγει πάλι ο Κύριος: «Να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένες», να έχετε δηλαδή νύψη, εγρήγορση πνευματική, να μην κοιμάστε πνευματικά, να μην ραθυμείτε. Και εμείς τι κάνουμε? Παραβαίνοντας αυτή την εντολή, λύνουμε το χαλινό της σάρκας και πράττουμε κάθε σαρκική αμαρτία. Ο πολυέλεος Θεός, εσπλαχνιζόμενος, μας προσκαλεί σε μετάνοια, με τα προφητικά λόγια, με την αποστολική φωνή, με την ευαγγελική διδασκαλία, με τον εσωτερικό έλεγχο της συνείδησης. Γιατί, λέγει πολλές φορές η συνείδηση, γιατί αδικείς την ξένη κλίνη, γιατί κρατείς την παράνομη γυναίκα, γιατί μολύνεις την ψυχή σου με κάθε σαρκική αμαρτία? Ανάστα από το βόρβορο της ανομίας, μήπως και έλθει ο θάνατος και σε βρει ακόμα πεσμένο στην ακαθαρσία της αμαρτίας σου. Και τι αποκρίνεται σε αυτά ο ασελγής? «Α, αυτό, λέει, είναι αδύνατο, γιατί έχω κράση θερμή, είμαι πολύ επιρρεπής στα σαρκικά πάθη, είμαι πληγωμένος από τον έρωτα, επειδή από τα νιάτα μου συνήθισα στην αμαρτία. Θέλω μεν και αποφασίζω, αλλά η επιθυμία με βιάζει και με νικάει η συνήθεια». Πανάθλιε, αυτή είναι η απάντησή σου στο Θεό σου, στον ευεργέτη και πλάστη σου, σε αυτόν που σε προσκαλεί στη μετάνοια και σου υπόσχεται τη βασιλεία σου, της οποίας δεν υπάρχει τέλος? Και έπειτα ησυχάζεις και αναπάβεσαι και κοιμάσαι, ελπίζοντας ότι ο Θεός δέχεται αυτές τις προφάσεις σου? Πλανάσαι. Λέγω γαριμήν ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου. Όλοι οι χριστιανοί, αδελφοί μου, είμαστε καλεσμένοι στη σωτηρία. Όλους ο Ιησούς Χριστός μας, ο οποίος είναι παρόν αοράτος ανάμεσά μας, με τη φωνή Του μας προσκαλεί και μας λέγει: «Έρχεστε, ήδη έτοιμα εστί πάντα». Όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα. Η άφεση των αμαρτιών, η τράπεζα των μυστηρίων, το ένδυμα της αγιοσύνης, η επουράνια μακαριώτης, η αιώνια βασιλεία, τα αγαθά εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβη. Αυτά τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός σε αυτούς που Τον αγαπούν. Και φωνάζει ο Κύριος: «Έρχεστε, ελάτε». Και εμείς τι απαντάμε σε αυτό το καθολικό και φανερό κάλεσμα? «Ναι, Κύριε, θέλουμε και επιθυμούμε να έρθουμε σε Σένα το φιλάνθρωπο Πατέρα και Θεό μας και να καταξιωθούμε των επουρανίων Σου δωρεών. Αλλά η ασθένεια της σαρκός και η ματαιότητα του κόσμου και του διαβόλου και η ματαιότητα του κόσμου και οι πειρασμοί του διαβόλου μας εμποδίζουν από το Άγιο θέλημά Σου». Αυτή είναι η απάντησή μας. Για να πληροφορηθείτε δε ότι αυτά δεν είναι εμπόδια ανίκητα, αλλά προφάσεις μόνο. «Δεν σας λέγω», λέγει ο πατήρ Νικηφόρος, «για το αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι κατά κράτος νίκησαν το διάβολο, ξεπέρασαν κάθε πειρασμό σαρκός και διαβόλου και δαιμόνων και έζησαν Άγια ζωή.
Δεν σας λέω για αυτούς, αλλά σας λέω το εξής παράδειγμα. Εάν κάποιος βασιλιάς επίγειος, κάποιος αξιωματούχος, σε προσκαλούσε στο βασιλικό του παλάτι και σου υποσχότανε πλούτο, τιμή, αξιώματα βασιλικά και ακόμα σου υποσχότανε να σε καταστήσει συμμέτοχο της βασιλείας του, άραγε θα απέφευγες από αυτό το, θα έφευγες από αυτό το κάλεσμα, προφασιζόμενος αδυναμία ή εμπόδια ή πειρασμούς ή κάτι άλλο παρόμοιο? Όχι. Εσύ θα έσπευδες ενισχύοντας την αδυναμία σου και θα έτρεχες καταπατώντας όλα τα εμπόδια και θα πηδούσες πάνω από κάθε πειρασμό και δεν θα έλεγες καμιά πρόφαση. Εκείνο λοιπόν το οποίο με χαρά και πολύ προθυμία κάνουμε για μια πρόσκαιρη απόλαυση, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε για τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνια, η οποία έχει και αιώνια δόξα. Βλέπετε πόσο άπρεπα και πόσο άδικα προφασιζόμαστε ενώπιον του Θεού. Πώς προτιμάς τον αγρό σου, την οικία σου, τον πλούτο σου, τα αξιώματά σου, περισσότερο και πάνω από τα αιώνια αυτά αγαθά του Θεού? Προτιμάς την επιθυμία της σάρκας σου από την προσταγή του Θεού? Για την ωραιότητα εκείνου του προσώπου που αύριο μαραίνεται και γίνεται τροφή των σκολίκων και δυσοδεία, καταφρονείς τα πάντερπνα και ωραιότατα κάλλη του Παραδείσου? Υπακούεις τα διαβολικά θελήματα και όχι τα προστάγματα του Θεού? Γίνεσαι δούλος του διαβόλου ή του Θεού? Προκρίνω εγώ και αυτού του πλάστου και Θεού μου το πείσμα μου, το θυμό μου, την επιθυμία μου, τη μισικακία μου, τον φθόνο μου, τη ματαιότητα του κόσμου, τη συμβουλή του διαβόλου? Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Μην νομίζετε, αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι ο Θεός δέχεται τις προφάσεις μας. Αντίθετα, τις αποστρέφεται. Ούτε να νομίζει κανείς ότι δέχεται τις ευλογοφανείς προφάσεις, γιατί ούτε αυτές έχουν τόπο μπροστά στον Θεό. Ποια πρόφαση είναι πιο εύλογη ή πιο νόμιμη από την τιμή και την περιποίηση που χρωστάει ο άνθρωπος στους γονείς? Αυτός ο ίδιος ο Θεός νομοθέτησε να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας και υποσχέθηκε ότι αυτοί που θα φυλάσσουν αυτή την εντολή θα γίνουν μακροχρόνιοι, θα ζήσουν πολλά χρόνια στη γη και όλα θα τους πάνε καλά. Κι όμως ο Κύριος που προφασίζεται στον άνθρωπο, που προφασίζεται ότι έχει να θάψει τον πατέρα του και έπειτα να τον ακολουθήσει, τι του λέει? Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς. Και πάλι είπε ο Κύριος, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμο άξιος. Αυτός που αγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από εμένα ή και τα παιδιά του και οποιονδήποτε άνθρωπο, αυτός δεν μου είναι άξιος. Πώς λοιπόν αυτά συμβιβάζονται? Γιατί ούτε η νόμιμη και η δίκαιη πρόφαση ουδε μία δικαιολογία βρίσκει μπροστά στον δικαιότατο Θεό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Θεός έχει όλα τα δικαιώματα για τα οποία πρέπει σε Αυτόν και η αγάπη και η προτίμηση και η υπακοή και ο φόβος και η ευλάβεια, περισσότερο και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από τους γονείς και από όλα τα κτίσματα και πράγματα και από όλες τις υποθέσεις αυτής της ζωής μας. Ο Θεός πρώτον είναι ο Δημιουργός μας, δεύτερον είναι ο Κύριος και Δεσπότης μας, τρίτον είναι ο Ποιητής και Πλάστης όλων των ανθρώπων. Αυτά όλα είναι τα δικαιώματα του Θεού και όχι μόνο αυτά. Αυτός είναι ο χορηγός της ζωής, το τέταρτο δικαίωμά του. Αυτός είναι ο δοτήρ όλων των αγαθών, όλων των επιγείς αγαθών και αυτό είναι το πέμπτο το δικαίωμα. Ο Θεός είναι ακόμα το πανυπερτέλειο όν, το φιλάνθρωπο, το πανάγαθο, το πάνσοφο, το δικαιότατο, το πανέσπλαχνο, το ευεργετικότατο, το αυτό καθεαυτό αγαπητό και πανάγιο και πανυπερπόθητο.
και αυτό είναι το έκτοτο δικαίωμα. Ο Θεός ακόμα ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν βασιλεία τελεύτητη και δόξα αιώνια, και αυτό είναι το έβδομο δικαίωμά του. Και ακόμα ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιόν του στον κόσμο, ο οποίος έγινε άνθρωπος και υπέμεινε σταυρό και θάνατο, και αυτό είναι το δικαίωμα των δικαιωμάτων, το υπέρτερο όλων. Για όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να προφυσιζόμαστε τίποτε όταν ο Θεός μας καλεί στο δείπνο Του, μας καλεί στη Βασιλεία Του. Άλλωστε δεν μας καλεί να κάνουμε κάτι αδύνατο, κάτι το οποίο να είναι κακό, αλλά μας καλεί σε κάτι ωφέλιμο και σωτήριο. Επομένως δεν έχουμε καμία πρόφαση που να μας δικαιολογεί. Αυτές οι προφάσεις δεν είναι δικαιολογίες, αλλά είναι πονηρολογίες. Και ο προφήτης Δαβίδ έλεγε: «Μη εκλείς την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες». Καθώς γίνεται το θέλημα του Θεού στον ουρανό, χωρίς αντιλογία, χωρίς γογγισμούς, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς κάποια πρόφαση, έτσι πρέπει να γίνεται το θέλημά Του και στη γη, όπως το ζητάμε στο Πάτερ ημών. Κάθε πρόφαση είναι πονηρία και εφεύρημα του διαβόλου, ο οποίος με την πρόφαση αποκοιμίζει τον τρισάθλιο αμαρτωλό για να αποθάνει στις αμαρτίες του. Ας φεύγουμε λοιπόν και εμείς αδελφοί μακριά από τις προφάσεις, για να αποφύγουμε την κατάκριση και την αιώνια κόλαση. Και για να αποφεύγουμε τις προφάσεις, ας λέμε πολλές φορές με ευλάβεια, σηκώνοντας τα χέρια μας και τα μάτια μας στον ουρανό και ευχόμενοι ενώπιον του Θεού αυτό που έλεγε και ο Δαβίδ: «Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες». Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.